Μέμα βαφτήκε η άσφαρτος στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας, θύμα του νέου τροχιωδή στοιχήματος ο 47χρονος Δώρος Φτερούσος από την Κάτω Μονή. Η μοιραία σύγκρουση συνέβη γύρω στις 2:10 τα ξημερώματα στο δρόμο Αρεδιού Κάτω Μονής, ενώ ο 47χρονος επέστρεφε σπίτι του. Το αυτοκίνητο του άτυχου Δώρου συγκρουστηκε διαδοχικά με δύο οχήματα, όταν 61χρονος από το Στρόβολο που επέστρεφε στη Λευκοσία μετά από δεξίωση μαζί με 14χρονο επιχείρησε να προσπεράσει μη φορτηγό, αποκόπτοντας την πορεία του. Το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος Δώρος με κατεύθυνση την Κάτω Μονή συγκρούστηκε με τοπικά με όχημα που οδηγούσε 61χρονος με συνεπιβάτη 14χρονο παιδί και ακολούθως με ημιφορτηγό. Στη συνέχεια το όχημα του 47χρονου γύρισε στο δρόμο και χτύπησε και στο ημιφορτηγό. Τα συντρίμμια που παρέμειναν στη σκηνή καταμαρτυρούν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Για τον απεγκλωβισμό του 47χρονου από τα συντρίμμια, ο οποίος δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, χρειάστηκε η επέμβαση πυροσβεστών. Ο 47χρονος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματος του. Απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου μεταφέρθηκαν οι επιβάτες των τριών οχημάτων, διαπιστώθηκε ο θάνατος του 47χρονου. Ο 60χρονος οδηγός του ημιφορτηγού έλαβε εξιτήριο, ενώ οι 14χρονος και 61χρονος κρατήθηκαν για νοσηλεία. Συγκλονισμένοι από το θάνατο του 47χρονου είναι οι κάτοικοι της Κάτω Μονής και οι συναδέλφοι του σε σφαγείο της περιοχής. Ήταν κάτι που δεν το περιμένει κανένας. Η γονιάρχης, τυπικός, βλέπω κάτι που δεν ήθελα να δω ποτέ μου. Συναδέλφω μου, της ηλικίας μου, ό,τι να μπεις, δεν έχεις λόγια. Τραγικό και το γεγονός ότι ο άτυχος Δώρος είχε χάσει πριν από δύο περίπου χρόνια τη σύζυγό του και πλέον η 22χρονη μοναχοκόρη τους δεν έχει στη ζωή κανένα από τους γονείς της. Ήταν το 10ο θανατηφόρο δυστύχημα στην επαρχία Λευκοσίας την φετινή χρονιά. Η αστυνομία απευθύνει έκκληση προς τους οδηγούς να είναι πολύ προσεκτικοί και να τηρούν αυστηρά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ώστε να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα στην ασφαλτό.